Να συμπληρώσω στο έγκυρο ρεπορτάζ του κυρίου συναδέλφου σας. Του κυρίου Δουράκη, ότι, ναι. Ναι, ναι. Ότι ο νόμος του 13 είχε ειδικό φορολογικό καθεστώς. Δηλαδή αυτές οι εταιρείες φορολογούνται με καθεστώς της χώρας προέλευσης. Ιρλανδία, Λουξεμβούργο, Σουηδία κλπ. Όλα τα φαντς είναι εκεί πέρα. Άρα, ναι, που είναι και καλύτερη νόμος φορολογία από ό,τι είναι εδώ. Γιατί αν πάρει τηλέφωνο ο Δουράκης που έχει κόκκινο δάνειο και πει θέλω να κάνω ρύθμιση, δεν βρίσκει κάποιον στην Ελλάδα. Του λένε Ιρλανδία. Ο νόμος του 15 έχει φορολογικό καθεστώς του ελληνικού φορολογικού στήματος. Δηλαδή, στη μία περίπτωση θα φορολογηθεί με 22% το φαντς, στην άλλη θα φορολογηθεί, με το 5, 7, 8, 12, 7, 9, 7, 9 και 11. Πρόεδρε, να το πούμε λίγο με απλά λόγια. Τι σημαίνει αυτή η απόφαση. Το ελληνικό δημόσιο, εάν εφαρμοστεί ο νόμος του 3, χάνει περίπου στα 58,8 δις ευρώ φόρους και τέλει. Να το πούμε λίγο με απλά λόγια, γιατί έχουμε πάρει και πάρα πολλά μηνύματα από τον κόσμο που αγωνιά και ανησυχεί. Τι σημαίνει αυτό? Ξεκινάνε οι πληστηριασμοί χωρίς κανένα έλεος στις πρώτες κατοικίες, δεν προστατεύεται καθόλου, γιατί υπάρχουν και πολιτικές αντιδράσεις. Η πρώτη κατοικία ευάλωτων δανειοληπτών για λίγους μήνες ακόμα με την πράξη νομοθετικού περιεχομένου της κυβέρνησης έχει ανασταλεί. Αλλά σε λίγους μήνες αυτή η προστασία θα έρθει και οι πληστηριασμοί θα ξεκινήσουν. Θυμίζω, δεν υπήρχε αυτή η προστασία. Ο νόμος 43-87, για τον οποίο πολύ επέρεται η σημερινή κυβέρνηση, έλεγε ότι θα γίνει σε ενοικιαστή στο σπίτι σου, αρκεί να υπάρχει ένας φορέας επαναμίσθωσης ακινήτων που θα αγοράσει το ακινητό σου από το φαντ και θα στο νοικιάζει για 12 χρόνια. Ο οποίος φτιάχνεται. Εδώ και ο φορέας δεν έχει ξεκινήσει καν. Ναι. Άρα η αναστολή του πληστηριασμού, εκεί η κυβέρνηση αναγκάστηκε να βγει και να πει, αφού δεν φτιάχτηκε ο φορέας που είχα προβλέψει, θα ανασταλούν η προστασία πρώτης ευάλωτων, όμως θα θυμίζω η περίμετρος των ευάλωτων είναι πολύ περιορισμένη. Είναι δηλαδή με τον νόμο αυτόν περιορίστηκε ακόμα περισσότερο ο αριθμός αυτών που χαρακτηρίζονται ευάλωτοι. Άρα δηλαδή από 1η Ιουνίου. Οι πιο πολλοί είναι στο έλεος των πληστηριασμών. Ναι, από 1η Ιουνίου, για παράδειγμα, για να το καταλάβουμε, μπορεί να ξεκινήσουν οι πληστηριασμοί. Ναι, δεν θυμάμαι την ακριβή ημερομηνία, πάντως στους επόμενους μήνες. Μάλιστα. Εδώ πέρα διαβάζουμε στην Ασία. Μετά τις εκλογές, εν πάση περιπτώσει, κύριε Δήμα. Μετά τις εκλογές. Το καταλάβαμε. Είτε είναι Μάιος είτε Ιούλιος. Το καταλάβαμε. Μετά τις εκλογές. Πρόεδρε, εμείς σας θέλαμε σήμερα να μας εξηγήσετε και νομικά τι σημαίνει αυτό, αν υπάρχει κάποιο παράθυρο, αν μπορούσαν να έχουν αποφασίσει διαφορετικά. Και διαβάζουμε σε αυτό το πλαίσιο στην Εστία πρωτοφανείς διάλογοι δικαστών στον Άριο Πάγο υπέρ πληστηριασμών. Του Μανώλη Κοτάκη το ρεπορτάζ. Δεν θα επιβραβεύσουμε τους κακοπληρωτές. Αν πούμε όχι, θα οδηγηθούμε σε νέο μνημόνιο και θα χάσουμε την επενδυτική βαθμίδα. Θα αυξηθεί το χρέος και θα μας βάλουν σε επιτήρηση. Και γράφει μέσα η εφημερίδα ότι προπυλακίστηκαν λεκτικώς οι 9 αεροπαγίτες που διαφωνούσαν. Δεν το ξέρω το ρεπορτάζ, δεν γνωρίζω τι έχει συμβεί, δεν γνωρίζω και την απόφαση. Άρα δεν θέλω να κάνω σχολιασμό αποφάσεως, ούτε σχολιασμό πραγματικά. Εκείνο που εγώ θέλω να πω, για να είμαι σαφώς και δεν μπορώ να σχολιάζω πράγματα τα οποία δεν γνωρίζω, ούτε τη δικαστική απόφαση δεν έχουμε δει. Έχουμε μάθει ένα αποτέλεσμα και προφανώς εικάζουμε το αποτέλεσμα. Εδώ ο Άρης Παγουσίας ήθελε να επιλύσει μια διαφορά μεταξύ δύο τμήματων του. Το οποίο το ένα είχε πει ότι δεν εφαρμόζεται ο νόμος του 3, ο άλλο είχε πει εφαρμόζεται ο νόμος του 3. Άρα προφανώς εικάζουμε την απόφαση, επειδή ξέρουμε ποιες ήταν οι δύο αντικρουόμενες αποφάσεις, τις οποίες ήρθε να λύσει η Ολομέλεια υπέρ της μίας, υπέρ της άλλης θέσης. Άρα εγώ θα αποφύγω να κάνω σχόλια για μια δικαστική απόφαση. Όταν θα βγει θα την κριτικάρουμε νομικά και επιστημονικά, όπως έχουμε κάθε δυνατότητα να το πάρουμε, με επιστημονικά νομικά επιχειρήματα. Τα υπόλοιπα αποτελούν στοιχεία του ρεπορτάζ και εγώ δεν τα γνωρίζω και δεν μπορώ να τα διαψεύσω, ούτε να τα. Εκείνο που θέλω να πω, για να βγούμε από μια στήρα την παράθεση τώρα, ποιο στέει πιο περισσότερο, η Α κυβέρνηση, η Β του 3, δηλαδή η κυβέρνηση, θυμάστε για την κυβέρνηση του 3, του 15, ποια ήταν η επόμενη κυβέρνηση και ούτω καθεξής. Εκείνο το οποίο εμείς πρέπει να εντοπίσουμε, ότι αυτή τη στιγμή η λύση είναι πολιτική. Αν δεν υπάρξει νομοθετική ρύθμιση του ζητήματος και αν δεν υπάρξει αναστολή πληστηριασμού πρώτης κατοικίας, τουλάχιστον των ευάλωτων δανειοληπτών, μετά τη λήξη αυτής της προθεσμίας που είχε χορηγηθεί με την προηγούμενη νομοθετική κατεύθυνση, είναι δεδομένο ότι μπορεί να ζήσουμε τους επόμενους μήνες φαινόμενα βαρκελόνης. Και αν μου επιτρέπετε, Πρόεδρε, άλλωστε και με τον προηγούμενο νόμο, τον παλιό, και με τον πιο νέο που αναφέραμε το 2015, έτσι κι αλλιώς η πόρτα στους πληστηριασμούς άνοιξε. Μία ερώτηση όμως ακόμα που θέλω να σας κάνω είναι. Βεβαίως άνοιξε, απλά με διαφορετική. Στη μία περίπτωση άνοιξε. Ακριβώς. Με τον νόμο του 3 είναι διάπλατη, στην άλλη έχει τουρνικέ.
Έτσι, λοιπόν, από εκεί και πέρα όμως, αυτό που πρέπει να σας ρωτήσω, οφείλω να σας ρωτήσω, είναι οι διαδικασίες που ακολουθήθηκαν, η ταχύτητα δηλαδή που ελήφθη η απόφαση, είναι κάτι συνηθισμένο στο χώρο σας? Εδώ πρέπει να συγχαρούμε τον Άριο Πάγο, γιατί κατάφερε μέσα σε 9 μέρες από τη μέρα που κλείσαμε σημειώματα, δηλαδή τα καταθέσαμε υπομνήματα όλες τις πλευρές 30 Ιανουαρίου, στις 8-9 Ιανουαρίου κατάφερε και συνεδρίασε, δηλαδή οι 65 αεροπαγίτες μέσα σε 9 μέρες πρέπει να διάβασαν περίπου τις 2.000 σελίδες υπομνήματα. Άρα δεν αυτό είναι κάτι συνηθισμένο, αυτό μας λέτε. Το συγχαρούμε αυτό, εδώ, κοιτάξτε, ναι, όταν ο δανειολήπτης προσφεύγει με ανακοπή κατά του πληστηριασμού που κάνει το ΦΑΝΤ, προσδιορίζει δικάσιμο το πρωτοδικείο με το 2028 και βγάζει απόφαση μετά από 3 χρόνια. Σε εφετειακό βαθμό. Άρα αντιλαμβάνεστε ότι εδώ είχαμε μια υπερταχεία πρωτοφανή για τα ελληνικά δεδομένα και πράγματι αξιοζήλευτη και ελπίζω και σε άλλες υποθέσεις. Αντιλαμβανόμαστε ότι υπήρχε και πίεση τώρα, πρόεδρε, για να υπάρξει. Δεν γνωρίζω αν υπήρχε πίεση. Εγώ δεν γνωρίζω για πιέσεις. Εγώ το μόνο που γνωρίζω είναι ότι υπήρχε μια παρέμφαση της Τράπεζας Ελλάδος μέσα από το επίσημο έντυπο, λέει, την νοσηματική έκθεση του 2022, η οποία στην ουσία έλεγε ότι το πρόβλημα που είχε δημιουργήσει τους πληστηριασμούς με την απόφαση 822, όσο οι δυσλειτουργίες που είχε φέρει μάλιστα αυτή η λέξη που χρησιμοποιεί, όσο νούπο θα έρθουν. Κύριε Πρόεδρε, κάποια στιγμή να είμαστε λίγο. Κύριε Πρόεδρε, η Τράπεζα της Ελλάδος, ακούστε αυτό το λέω, είναι σημαντικό. Η Τράπεζα της Ελλάδος, πριν συνεδριάσει ο Άριος Πάγος, ήξερε την απόφαση του. Μάλιστα. Κύριε Πρόεδρε, για να είμαστε λίγο πρακτικοί πάνω σε αυτό, για να πάμε και στα παρακάτω. Ανεξάρτητα αν θα πάρει νομοθετική πρωτοβουλία, τι θα κάνει η κυβέρνηση, τα υπόλοιπα κόμματα, αν θα βρουν κοινό τόπο, μακάρι να βρουν, υπάρχει κάποιος τρόπος κάποιος να σώσει το σπίτι του? Δεν λέμε για παταχτσίδες, για αυτούς που κάθε μήνα απεδειδειγμένα δεν μπορούν να είναι συνεπείς ή δίνουν το κάτι της αντί να δώσουν όλη τη δόση. Υπάρχει τρόπος? Κατά την ταπεινή μου γνώμη, χωρίς σοβαρή νομοθετική παρέμβαση, σε λίγους μήνες οι πληστηριασμοί θα είναι μια καθημερινότητα στην Ελλάδα. Και είπατε ότι πρέπει να υπάρξει πολιτική παρέμβαση. Ήδη Πασόκ, ΣΥΡΙΖΑ λένε θα φέρουν τροπολογία. Υπάρχουν πάρα πολλές έντονες αντιδράσεις. Πάρα πολλά μηνύματα δεχόμαστε. Να θυμίσω απλά, επειδή υπήρχε αυτή η αντιπαράθεση των δύο νόμων, ότι από το 2015 μέχρι σήμερα δεν ήρθε η πολιτεία είτε με τη μία κυβέρνηση είτε με την άλλη. Εγώ δεν μπαίνω σε αυτή την κομματική αντιπαράθεση. Παραμονή εκλογών, να πει ότι τελικά το σωστό είναι αυτό και όχι εκείνο. Δηλαδή, ότι τελικά θα πρέπει να γίνουν οι πληστηριασμοί. Αυτά τα ευαγή ιδρύματα που έχουν πάρει τα δάνεια σε πολύ χαμηλές τιμές, μπυρ παρά που λέμε εμείς στην καθημερινότητα, για να το καταλάβετε, τα έχουν πάρει σε εξευτελιστικές τιμές τα δάνεια. Δεν, να φορολογηθούν στο 30% της αξίας τους, έτσι να τα λέμε. Ναι, γιατί επειδή άκουσα κάτι για μνημόνια, δηλαδή όταν θα χάσουμε 58,8 δις φόρου, αυτά δεν θα τα πληρώσει ο φορολογούμενος. Από πού θα βγουν αυτά τα. Και μετά έρχεται κάθε κυβέρνηση, και η προηγούμενη και η επόμενη και η νυν, και σου λέει δεν έχουμε δημοσιονομικό χώρο. Όταν χαρίζουμε στην ουσία 58,8 δις, γιατί θα μπορούσε με ένα νόμο να πει, ξέρετε, θα κάνετε πληστηριασμούς με τον νόμο του 15. Άρα θα φορολογηθείτε με το ελληνικό φορολογικό δίκαιο. Ναι. Και όχι μόνο λοιπόν, τώρα, Πρόεδρε, μπορούσαν να ελέγχουν και τα funds περισσότερο. Δηλαδή, έχουμε δει συγκλονιστικές περιπτώσεις να μην έχουν έδρα εδώ, να μην απαντάνε σε κανένα email, να μην μπορεί να τα βρει ο άνθρωπος που ενδιαφέρεται να έρθει σε έναν διακανονισμό, να μην ξέρεις γιατί σου έχουν απορρίψει την πρόταση, γιατί δεν σου έχουν απαντήσει στο αίτημά σου. Δεν υπάρχει καμία επικοινωνία. Εγώ θέλω να καταλάβω, μόνο οι Έλληνες πολίτες χρωστάνε στις τράπεζες και στο δημόσιο? Τα funds δεν θα πρέπει και αυτά να δώσουν κάτι για αυτό που θα πάρουν? Όλοι θα φορολογούμε, θα πλύνε κάποιον άλλον που θα φορολογούνται αλλιώς. Ναι. Και εν πάση περιπτώσει θα έχουμε μια ταχεία δικαιοσύνη όταν ο διάδικος είναι ένας ισχυρός οικονομικός φορέας όπως μια τράπεζα ή μια εταιρεία, και όταν ένας πολίτης η δικαιοσύνη θα απονέμεται μετά από 10 και 15 χρόνια. Εδώ έχετε δίκιο και υπάρχει και νομικό κενό, πολύ μεγάλο και για τα funds. Δηλαδή είναι σαν να τους δώσαμε τα κλειδιά να κάνουν οτιδήποτε θέλουν χωρίς κανέναν έλεγχο. Αφορολόγητα. Σε μένα που έχω το δάνειο και το έχει πάρει το ΦΑΝΤ, γιατί δεν ήρθε η τράπεζα να μου πει, κύριε Σκιαδήμα, το παίρνεις με 55% και θα το δώσω 20-25%? Γιατί δεν δόθηκε η λεγόμενη τελευταία ευκαιρία, σας το απάντησε ο κ. Βουράκης. Ναι, όπως έγινε στην Κύπρο. Όπως έκανε η Κύπρος, ακριβώς. Στην Κύπρο δεν εφάρμοσε την τελευταία ευκαιρία και δεν εφάρμοσε τον νόμο του 15, που έλεγε αυτό που λέει ο κ. Βουράκης, αλλά εφάρμοσε τον νόμο του 3. Έτσι. Οπότε σας θυμίζω το 3, τα δάνεια ήταν ομολογιακού χαρακτήρα. Δεν υπήρχε τραπεζικό δάνειο με αυτή την έκρηξη που εμφανίστηκε το φαινόμενο μετά την κατάσταση. Δηλαδή θα πάμε με νόμο 20 χρόνια πίσω, δηλαδή, έτσι. Ακριβώς. Για να το πούμε λιανά.